Τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με την ειδικότητα συνεχίζουν να καταγράφουν οι περιφερειακές διευθύνσεις σε ολόκληρη την χώρα και αντίστοιχα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου προκειμένου στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας να αποστείλει τα επικαιροποιημένα στοιχεία προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο πρόκειται να προχωρήσει στην δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με κάποιες ελλείψεις τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτερόβάθμια βάθμια εκπαίδευση διαφόρων ειδικότητων, ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην ειδική αγωγή, στην παράλληλη στήριξη και στα τμήματα ένταξης, όπως ανέφερε και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου, Μαρίνα Μπέση. Οι αρμόδιες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρούν αυτές τις ημέρες στην πλήρη καταγραφή των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι ώστε στην συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, διαδικασία που σύμφωνα πάντως με τους συνδικαλιστές της εκπαίδευσης έχει καθυστερήσει. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Όλες οι σχολικές μονάδες και στα πιο απομακρυσμένα χωριά άνοιξαν κανονικά με αγιασμό και τα βιβλία έχουν παραλυφθεί από τους μαθητές, οπότε προχωράμε κανονικά. Βέβαια κάποιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς υπάρχουν ακόμη, ίσως και από τις άδειες που έχουν προκύψει στην πορεία, αλλά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας δίνουμε και πάλι τα κενά στο Υπουργείο και πάμε στην δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Στην πρωτοβάθμια, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί προσλήφθηκαν ο αριθμός που θέλαμε. Λείπουν κάποιες ειδικότητες. Στη δευτεροβάθμια επίσης έχουν καλυφθεί πλήρως οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Τα υπόλοιπα κενά τα βλέπουμε. Σας λέω, είναι αυτές τις μέρες. Μέχρι την Τρίτη θα σταλούν στο Υπουργείο εκ νέου τα κενά. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης είναι πρόβλημα που παρουσιάστηκε και την προηγούμενη σχολική χρονιά, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των διαγνώσεων που υπάρχουν για παιδιά που χρήζουν παράλληλη στήριξη ή παρακολούθηση των μαθημάτων σε τμήματα ειδικής ένταξης. Αυτό ανέφερε και η κυρία Μπέση, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής έχει καλυφθεί περίπου το 50% των αιτήσεων. Οι δομές της ειδικής αγωγής, όλα τα ειδικά σχολεία έχουν καλυφθεί, δουλεύουν κανονικά, προσλήφθηκε ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών. Εκεί που έχουμε ελλείψεις είναι στις παράλληλες κυρίως στηρίξεις και στα τμήματα ένταξης. Οπότε στα τμήματα κανονικά τα παιδιά παρακολουθούν με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Σε αυτό βέβαια το κομμάτι είχαμε ελλείψεις, ας το πω έτσι, και την προηγούμενη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός των παράλληλων στηρίξεων είναι υπερβολικά μεγάλος και δεν υπάρχουν ούτε τα απαιτούμενα κονδύλια και σε κάποιες περιπτώσεις εξαντλείται και ο αριθμός των εκπαιδευτικών για να προσληφθούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Φέτος περίπου έχει καλυφθεί το 50% των αιτήσεων, των εγκεκριμένων αιτήσεων και περιμένουμε τώρα την επόμενη φάση που σας είπα ότι μέχρι τέλος του μήνα, αρχές το πολύ του Οκτωβρίου, θα έχουμε την επόμενη φάση προσλήψεων.